Αναφέρουμε ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ δεν έχει κάνει καμία αλλαγή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εύζωνας, τρίποντο. Μείωσε 83-98, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ο χρόνος που υπολείπεται. Ο Γιάργου έξω, στις τέσσερις γωνίες οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Και ο Γιάργου στο κέντρο, πήγε ο Ταύτωρας στο κέντρο. Θα δεχτεί και την πάσα από τον Σολέα. Θα γυρίσει, θα στοχίσει, θα κερδίσει όμως το επιθετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι ο Τζον Ταφτ. Πολύ γρήγορο τρίποντο από τον Τζάκσον, είναι άστοχο, θα πάρει ο Γιάργουτ, θα δώσει στον Ταφτ. 3-1-2-1, θα πάει μόνος όμως ο Τζον Ταφτ. 83-102. Εύζωνας στο τριομπόντον. Εδώ, σε επανάληψη, το τελευταίο καλάθι του Ταφτ. Γιάργουτ, θα πάρει το φάουλ από τον Κόλμπερτ, είναι το τέταρτο φάουλ για τον Κόλμπερτ. Εδώ ο Γουέν Γιάργουτ. Είναι εύστοχος. 20 πόντι της διαφοράς. 83-103. Εύζωνας. Θα πάρει το φάουλ από τον Γιάργουτ. Θα πετύχει, θα μετρήσει και το καλάθι. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Γιάργουτ. Ο χρόνος που υπολείπεται 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Τα play-off που άρχισαν το 1984 συνεχίζονται μέχρι τώρα, αλλά με διαφορετικές μορφές. Φάουλ του Κόλμπερτ θα θεωρηθεί σαν αντιαθλητικό από τον Μιχάλη Σίσου. Είναι το πέμπτο του φάουλ του Ντέιβι Κόλμπερτ με 29 πόντους, 4 τρίποντα, 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα ο χρόνος που υπολείπεται. Θα τον αντικαταστήσει ο Γιώργος Κουζαπάς. Τα play-off που άρχισαν το 1984 απαιτούνταν δύο νίκες για την κατάκτηση του τίτλου, χωρίς να υπολογίζονται τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Τότε κέρδισε ο Αχιλλέας με 2-1 νίκες τον Κεραυνό. Ο Κεραυνός είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στον Στρόβολο. Έχασε το δεύτερο στην Καϊμακλή. Στα νυχτά βέβαια μιλούμε γήπεδα τότε. Και το τρίτο παιχνίδι που έγινε σε ουδέτερο, στο Λευκόθεο. Ο Αχιλλέας κέρδισε με 64-62 και πήρε και το πρωτάθλημα. Το 85 χρειάζονταν 3 νίκες για τον τίτλο. Και πάλι χωρίς να μετράνε οι αγώνες της κανονικής περίοδου. Η ΑΕΛ κέρδισε τότε το ΑΠΟΕΛ με 3 νίκες έναντι μίας του ΑΠΟΕΛ. Το 86, Αχιλλέας ΑΠΟΕΛ. Αυτή την φορά ίσχυσε το ίδιο σύστημα. Δηλαδή ήθελε 3 νίκες μία ομάδα. Και νέο λάθος από πλευράς παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Νέο φάουλ από τον Μάριο τον Ιωάννου. Και είναι το πέμπτο φάουλ για τον Μάριο τον Ιωάννου. Το σκορ έγινε 89-106. Μάριος Ιωάννου
θα αποχωρήσει με πέμπτο φάουλ. Και έχουμε time out που ζήτησε ο Νίκος ο Παύλου. Είναι το δεύτερο του time out. Το 1987, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στους τελικούς των play-off, η λεμεσιανή ομάδα, η ΑΕΛ, πήρε τον τίτλο με 3 νίκες έναντι καμιάς του Αχιλλέα. Το 1988 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η επιμέτρηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης και ο τίτλος κρίθηκε στις 4 νίκες. 89, προαθλητής ο Κεραυνός κέρδισε τον Αχιλλέα με 4 νίκες, 3 ήττες. 1990, Ενάδ Αχιλλέας κέρδισε η Ενάδ. 91, Πόλ Αχιλλέας κέρδισε ο πεζοπορικός, με συγχωρείτε, Πόλ Αποέλ κέρδισε ο τότε πεζοπορικός με 3 νίκες, με 4-1 συνολικά. Την επόμενη χρονιά πάλι πεζοπορικός Αχιλλέας, 4-3. 1993, Αχιλλέας Αποέλ, 4-0 νίκες. Και 1994, Πόλ Αποέλ, 4 νίκες για την ομάδα της ΑΕΚ, 3 για την ομάδα του Αποέλ. Τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Γιάργουτ στον Παπαφιλίππου. Παπαφιλίππου θα δώσει στον Ταφτ. Οι παίχτες της ΑΕΚ ούτε καν να πιέζουν. Σολέας θα δώσει την μπάλα στον Γιάργουτ, από εκεί στον Ταφτ. Τελείωσε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. 1 λεπτό και 20 ο χρόνος που υπολείπεται. Αντικείμενα πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Και 20 ο χρόνος που υπολείπεται. Το σκορ είναι 90-108. Έγιναν αλλαγές από πλευράς Αποέλ. Τίμβιος και Κοντοπύργος αντικατέστησαν Ιωάννου και Σολέα. Βέβαια δεν έχουν καμία σημασία. Τα πάντα έχουν κρυθεί. Και ο Νιούμαν έπαιξε πετάξει λευκή πετσέτα που απέσυρε και τον Τζάκσον. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μέρος ο Παπαφιλίππου δεν θα σουτάρει, θα δώσει στον Γιάργουτ. Με τον Πύργος θα σουτάρει, θα στοχίσει. Θα πάρουν τη ΣΑΕΚ. 40 δευτερόλεπτα. Μιχαήλ έξω στον Κώστα Στυλιανού, στο κύριο Μπόντον, είναι άστοχος. Μπάλα είναι για την ομάδα του Αποέλ. 35 δευτερόλεπτα ο χρόνος που υπολείπεται. Γιάργουτ, κανείς παίκτης της ΑΕΚ δεν θα ανέβει.
Γιάρκοντο παίζει την μπάλα μόνος, 20 δευτερόλεπτα. Πάντα ο Γιάρκοντ, κανείς δεν τον ενοχλεί. Θα του κλέψει την μπάλα ο νεαρός Δημητρίου, θα κερδίσει και φάουλ. 3 δευτερόλεπτα και 69 εκατοστά ο χρόνος που υπολείπεται. Το Αποέλ είναι η πρωταθλήτρια 93-94-95. Θα μειώσει ο νεαρός 103-108. Στα 35 σου χρόνια δεν ευτύχησες να πάρεις αυτόν τον τίτλο, κυρίως γιατί δεν παίξατε καθόλου καλά το δεύτερο ημίχρονο. Είναι γεγονός ότι σήμερα ήμασταν σκιά του καλού μας εαυτού. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, μετά ανακάμψαμε, πήραμε μια μικρή διαφορά στο ημίχρονο. Δυστυχώς με την αρχή του δεύτερου ημίχρονου παρουσιάσαμε την ίδια εικόνα που παρουσιάσαμε στην αρχή του πρώτου ημίχρονου. Το ΑΠΟΕΛ ήταν φοβερά εύστοχο σήμερα. Από ό,τι θυμάμαι στο πρώτο ημίχρονο σκόραρε 12 τρίποντα. 10 τρίποντα. Και 6 ΑΕΚ. Και 6 ΑΕΚ και με την αρχή του δεύτερου ημίχρονου νομίζω ότι είχε ακόμα 3 στα 3 τρίποντα. Όπως καταλαβαίνετε ήταν δύσκολο να σταματήσει στάσου από τα 7,5 μέτρα. Ήταν καλύτερο το ΑΠΟΕΛ. Συγχαρητήριά του. Έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάνει. Πέρσι ήμασταν εμείς, φέτος ήταν το ΑΠΟΕΛ. Ο Κώστας Τηλιανού, στα 35 του χρόνια, θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν. Προς το παρόν χρειάζομαι ξεκούραση και θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και συγχαρητήρια. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Παύλου, εδώ, πρωταθλητής 94-95. Κύριε Παύλου, ήρθατε στα μέσα της φετινής περίοδου και όμως καταφέρατε να κερδίσετε την ΑΕΚ, τον άλλο διεκδικητή. Χάρη σε ένα εκπληκτικό, μπορώ να πω, παιχνίδι για 35 λεπτά. Ναι, όπως είπατε, παίξαμε καταπληκτικά. Δηλαδή, η επίθεση βγήκε και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε και καλή άμυνα. Τουλάχιστον τις οδηγίες που δώσαμε στο ημίχρονο, ότι πρέπει να κλείσουμε το Jackson και τον Goldberg, ο οποίος Goldberg είχε κάνει 22 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι βγήκανε. Και συνεχίζοντας με τόσο καλή επίθεση, φτάσαμε τους 108 πόντους. Νομίζω ότι άξια αυτή τη στιγμή πήραμε το πρωτάθλημα. Τώρα υπάρχει το κύπελλο. Δύο τελικοί με αντίπαλο την ΠΑΕΚ. Κοιτάξτε, και η ΠΑΕΚ θέλει προσοχή και από εκεί και πέρα, τι να σας πω, πιστεύω ότι και σε αυτό το τελικό και στα δύο μάλλον τα παιχνίδια που θα χρειαστούν θα τα καταφέρουμε και νομίζω ότι τελικά θα το κάνουμε τον ντάμπλ. Ο κύριος Παύλου έχει διάθεση ή έστω του έγινε κάποια πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ να συνεχίσει? Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση γιατί περιμέναμε να τελειώσουν και αυτοί οι δύο οι θεσμοί. Δηλαδή, από εσάς υπάρχει πρόθεση, υπάρχει θέληση να συνεχίσετε στην Κύπρο? Θέλω να σας πω ένα πράγμα, ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ξεκινώντας από τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω μου ανά πάσα στιγμή. Σίγουρα ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον κύριο Πετρίδη, ο οποίος έχει συμβάλει